κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek. Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα. Σήμερα στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Αλέξανδρος Λογοθέτης και βέβαια στην άλλη άκρη της σύνδεσής μας περιμένει ο δικηγόρος μας, ο ποινικολόγος μας Τάσος Ρούμπος. Τάσο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Αλέκο. Λοιπόν, για οπλοκατοχή ούτως ή άλλως θα μιλάγαμε σήμερα, αλλά σχεδιάζαμε κάτι άλλο και υπάρχει μία ανατροπή λόγω της επικαιρότητας. Επομένως, πέρασε ήδη από το Κοινοβούλιο της Δυτικής Αυστραλίας μία νομοθεσία, ένα νομοσχέδιο, το οποίο είναι πάρα πολύ αυστηρό. Βέβαια, κατά πόσο θα είναι και αποτελεσματικό, αυτό θα συζητήσουμε τώρα, το οποίο φέρνει ριζικές αλλαγές ως προς την νομοθεσία για την οπλοκατοχή. Σωστά. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλεις εσύ πρώτα να εξηγήσεις τι αλλαγές θα φέρει ή να τις πάμε μία-μία μαζί. Τι προτιμάς? Μία-μία. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, επομένως, το πρώτο που βλέπω εγώ σε αυτό το νομοσχέδιο είναι ότι θα υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες άδειας οπλοκατοχής. Σωστά. Σωστά, σωστά. Τώρα το δοκιμάζουν στην Western Australia, γιατί του χρόνου έχει το federal government πει ότι θα κάνουν nationalize το gun registry και θα έχουμε μία άδεια για όλη την Αυστραλία. Τώρα έχουν δοκιμάσει με τις αλλαγές που κάνουν στο Western Australia να δούνε τι φασαρία θα έχει η κυβέρνηση με αυτό, γιατί υπάρχουν το National Party και οι κυνηγοί και άλλοι που έχουν φέρει αντίρρηση σε αυτούς τους νόμους και θέλουν να δούνε αν μπορούν να σταματήσουν αυτούς τους νόμους και ο κόσμος, τι θα πει ο κόσμος. Αν το κρατήσουν, μετά του χρόνου, λίγο πολύ τον ίδιο νόμο θα έχουμε σε όλη την Αυστραλία. Σε όλη την Αυστραλία. Επομένως, τώρα, για να πούμε τώρα για τις διαφορετικές άδειες. Δηλαδή, θα υπάρχει η προσωπική άδεια, individual, έτσι, που θα συμπεριλαμβάνει άμα θέλεις να συμμετάσχεις σε σκοποβολή, κυνήγι και paintball. Για το paintball, για την αλήθεια, δεν ήξερα ότι χρειάζεσαι άδεια για να κάνεις paintball. Μάλιστα. Λοιπόν, επίσης θα υπάρχει η επαγγελματική άδεια, το business. Τώρα θα υπάρχει μια κατηγορία primary producer, δηλαδή άμα έχεις φάρμα, αυτό εννοούνε. Ναι. Το paintball δεν χρειάζεσαι άδεια για να κάνεις το paintball. Ναι. Γιατί πας εκεί σαν guest και σαν guest επιτρέπεται να πας να παίξεις το paintball. Ναι, αυτό ξέρω κι εγώ. Ναι. Αν έχεις το όπλο, το όπλο πρέπει να έχεις άδεια για να έχεις το όπλο. Μάλιστα. Μάλιστα. Γιατί μπορεί να το αλλάξεις αυτό το όπλο και αντί να ρίχνει σφαίρες μπογιάς μπορεί να ρίξει κανονικές σφαίρες, δηλαδή μήπως γι' αυτό γίνεται το τέτοιο που αλλάζει. Είχα ένα πελάτη που τον δικάσανε και πήγε φυλακή γιατί είχε το paintball gun και τι έκανε, έβαλε τα paintballs στο ψυγείο, τα πάγωσε. Μετά... Οπότε, ναι, άμα την έτρωγες αυτήν, ο πόνος ήταν, ναι. Ποιο πόνος, πέρναγε από τη λαμαρίνα σαν... Άστο καλό, τόσο πολύ, ναι. Όχι, απίστευτο, είναι πάρα πολύ, έχει πολύ δύναμη. Όταν το paintball σταματάει γιατί είναι το plastic και μπογιά, αλλά όταν είναι solid, είναι επικίνδυνο πράγμα, δεν είναι jar. Μάλιστα, ορίστε. Και αυτά είναι και semi-automatic. Ναι. Και γι' αυτό είναι επικίνδυνο πράγμα όταν κάποιος θέλει να κάνει ζημιά και θέλει να κάνει το κακό, γίνεται. Γι' αυτό τώρα το έχουν κάνει, δεν επιτρέπεται να το κρατάς αν δεν έχεις άδεια, αν δεν έχεις περάσει. Το πρόβλημα με το Western Australia είναι ότι έχουν κάνει τους νόμους εκεί πέρα. Πρώτα-πρώτα δεν θα υπάρχει περίπτωση που επιτρέπεται να έχεις πιο πολύ από 10 του φέτος. Μπράβο, αυτό θα ήταν το επόμενο. Οι περισσότερες κατηγορίες, γιατί θα έχουν, ξέρω εγώ, και μια κατηγορία για συλλέκτες όπλων. Εκεί δεν ξέρω αν θα μπορείς να έχεις πάνω από 10. Αλλά για τους περισσότερους, πάνω από 10 όπλα δεν θα επιτρέπεται. Όχι, πάνω από 5 θα τα επιτρέπεται, αλλά θα υπάρχουν οι κατηγορίες που επιτρέπουν 10. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι στη Western Australia... Υπάρχουν φάρμες εκεί πέρα που είναι 1 εκατομμύριο άκρες. Ναι. Υπάρχουν μεγάλες φάρμες που πρέπει να κυνηγήσουν και να σκοτώσουν διάφορα ζώα εκεί πέρα.
και επιτρέπουν το κόσμο να έρχεται εκεί πέρα να κυνηγάει. Ναι. Δίνουν αυτή την άδεια, αυτό το γράμμα, και λέει εγώ θα επιτρέπω τον Αλέκο να του φεκάει στη δικιά μου τη φάρμα γιατί έχω πρόβλημα με τα κατσίκια ή έχω το πρόβλημα με τα γουλούνια. Σε πληρώνει εντωμεταξύ ο άλλος για να πάρει αυτή την άδεια ή όχι? Μπορεί να είναι και... Αυτό έχει γίνει στη Western Australia, δεν γίνεται τόσο πολύ εδώ πέρα, αλλά στη Western Australia, ναι, αυτές οι φάρμες είναι τεράστιες. Κάνει... Είναι τεράστιες, ναι. Ναι, αλλά το έχουν κάνει επιχείρηση. Mm. Βρήκανε τώρα ότι μία φάρμα είχε 4.500 κυνηγούς που είχαν αγοράσει το δικαίωμα να είναι σε αυτή τη φάρμα. Πόσο το πουλάγανε δεν έχουν πει. Πες σε Φερρυππίν ότι λέγανε στο κυνηγό, αν θέλεις αυτή την άδεια σε εμάς για να σε επιτρέψω να έρχεσαι εδώ πέρα, θα είναι $500 ή $1,000. Είναι πολλά τα λεφτά. Mm. Αλλά λένε, αυτό πώς μπορείς να κάνεις έλεγχο, πώς μπορείς να κοιτάς αν είναι αυτός κανονικός κυνηγός ή αν το θέλει μόνο για να πηγαίνει για... Είναι αυτό το είναι αυτό πρόβλημα. Και τώρα το έχουν αλλάξει και έχουν πει ότι θα το κάνουν regular αυτό. Mm. Όταν δίνεις την άδεια για κάποιον να το φεκάει στο property το δικό σου. Μάλιστα, κατάλαβα. Αυτό είναι κάτι καινούριο. Και μου φαίνεται ότι δεν θα μπορεί πουθενά αλλού, έτσι, μόνο εκεί. Ακριβώς. Και θα μπορούν κιόλας να σου την παίρνουν την άδεια, κατάλαβες. Ακριβώς. Όταν λες τώρα ότι εγώ θα πάρω άδεια για να του φυκίσω στο Αλέκο το property, δεν θα επιτρέπεται να του φεκάς αλλού. Η άδεια θα είναι μόνο γι' αυτό. Μόνο αν έχεις άδεια για κυνήγι με το club, γιατί έχεις πάρει άδεια για να κυνηγάς το ελάφι και έχεις πάρει άδεια γιατί είσαι part of the Australian Deer Association ή άλλο club, αυτό είναι διαφορετικό. Αλλά και τότε μπορεί, δεν ξέρουν ακόμα, μπορεί να αλλάξουν τον νόμο για να πούνε ότι πρέπει μόνο να επιτρέπεται να του φεκάς λάφι. Δεν μπορείς να του φεκάς κατσίκι. Αυτό δεν το έχουν συζητήσει ακόμα. Δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς πώς θέλουν να το κάνουν. Αλλά κάτι τέτοιο θα γίνει. Στη Western Australia τώρα, όταν έχεις άδεια, μόνο επιτρέπεται να αγοράσεις σφαίρες με το όπλο που έχεις. Αν έχεις shotgun, επιτρέπεται να αγοράσεις shotgun. Αν έχεις straight white, επιτρέπεται να αγοράσεις straight white. Στην άλλη την Αυστραλία, όταν εγώ έχω άδεια στη Βικτόρια, μπορώ να πάω στο New South Wales ή στο Queensland και να αγοράσω όποια σφαίρα θέλω. Mm-hmm. Και να μην έχω αυτό το όπλο. Πες ότι εσύ, Αλέκο, έχεις straight white. Ναι. Και λες, Τάσο, πάρε με κάτι σφαίρες όταν πας στο μαγαζί. Μπορώ εγώ να πάρω σφαίρες για 3-White και δεν έχω 3-White. Και να σου τις δώσω. Αυτό θα το σταματήσουν. Γιατί το έχουν σταματήσει στη Western Australia, θα το σταματήσουν και εδώ. Αλλά για αυτοί που ακούνε, το πρόβλημα είναι ότι όταν περάσουν οι νόμοι, θα κάνουν buyback με τα όπλα. Στο Western Australia έχουν... Ναι, έχουν ήδη ξεκινήσει εκεί πέρα. Να αγοράζει, δηλαδή το κράτος να δίνει κάποια λεφτά για να του παραδώσεις εσύ τα όπλα. Ναι. Να σε ρωτήσω τώρα. Έχουμε και μία ερώτηση από την κυρία Πελαγιά που δεν σχετίζεται με αυτό, αλλά θα σου την κάνω σε λίγο. Είπαμε ότι ένας από τους σκοπούς είναι να περιοριστεί ο αριθμός των όπλων. Και αυτό που λένε κάποιοι, και εντάξει, έχει τη λογική του, είναι ότι έτσι κι αλλιώς τώρα, άμα είναι κάποιος εγκληματίας και θέλει να διαπράξει ένα έγκλημα, έτσι, δεν περιμένει τώρα το νόμιμο όπλο για να πάει να το διαπράξει το έγκλημα, θα πάει να πάρει ένα παράνομο όπλο. Άσε δε που κάποιοι που είναι κατά συρροή δολοφόνοι, είτε έχουν ένα όπλο είτε έχουν 10 όπλα, το ίδιο. Και μάλιστα υποτίθεται όλοι αυτοί οι νόμοι έχουν γίνει και λόγω αυτού του εγκλήματος που έγινε πρόσφατα εκεί στη Δυτική Αυστραλία. Ναι, ακριβώς, έγινε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι ο φόνος στην Αυστραλία δεν είναι από το όπλο. Οι Αυστραλοί γενικά δεν σκοτώνονται με όπλα, σκοτώνονται με blunt object. Με όταν μαχαίρια. Με μαχαίρια ως επιτοπλίστων. Και με το τσικούρι. Και με τσικούρια. Με το τσικούρι, με το blunt object, με το τούβλο, με την πέτρα, με κάτι βαρύ, με την καρέκλα, με το αυτοκίνητο. Στην Αμερική, ναι. Σε άλλα μέρη, ναι. Αλλά εδώ πέρα δεν σκοτώνουν με το όπλο. Αυτοί που έχουν όπλα οι πιο πολλοί δεν είναι ανθρώποι που θέλουν να πάνε να σκοτώσουν άλλο άνθρωπο. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι χόμπι, το κάνουν. Αυτός που θέλει να σκοτώσει τις πιο πολλές φορές έχει
προδέψει για να φτάσει σε αυτό το σημείο. Ναι, γιατί το ξέρω, είναι, αλλά κοίταξε τώρα, σου λέει ο φόβος φυλάει τα έρμα, κάπως έτσι το έχουν εδώ στην Αυστραλία. Άμα το χαλαρώσουμε ή τον έχουμε χαλαρό το νόμο, και θυμάσαι πότε είχε αυστηροποιηθεί ο νόμος, μετά από αυτή τη σφαγή που είχε γίνει στο Χόμπαρτ, έτσι, τότε επί κυβέρνησης Χάουαρντ, έτσι. Ναι. Ναι, αλλά ο Μάρτιν Μπράιν τότε είχε το IR που πήγε και σκότωσε όλο αυτό το κόσμο και κράταγε το ρέκορ ο Μάρτιν για αυτό το πράγμα. Αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν δικό του το όπλο, ήξερε που να το βρει, το βρήκε και του σκότωσε όλους. Τώρα, αυτός ο άνθρωπος ήταν τρελός. Ο τρελός είναι τρελός. Και αν θέλει να κάνει τέτοια ζημιά και βλέπει τηλεόραση και έχει πάρει αυτή την απόφαση για να κάνει αυτή τη ζημιά, θα βρει κάπως να το κάνει. Ναι. Αυτή είναι αλήθεια. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν μανία, έχουν αρρώστια και ο άρρωστος, ο άνθρωπος που έχει ψυχολογική αρρώστια έχει άλλη λογική. Λοιπόν. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο σαν εμείς σαν λογικοί άνθρωποι, ναι, να πούμε, ξέρεις, θα κάνουμε προετοίμαση να φυλαχτούμε από αυτό το πράγμα, γιατί ξέρεις, αυτός είναι τρελός. Λοιπόν, πρόσεξε. Μου κάνεις λοιπόν την καλύτερη πάσα. Γιατί μία από τις αλλαγές στη Δυτική Αυστραλία, η σημαντικότερη κατά τη γνώμη μου, είναι ότι πλέον για να πάρεις άδεια οπλοκατοχής και για να τη διατηρήσεις αυτή την άδεια οπλοκατοχής, θα πρέπει να κάνεις τεστ ψυχικής υγείας. Βέβαια, τι λένε τώρα οι επικριτές. Αυτό το τεστ είναι διαδικτυακό. Θα είναι δηλαδή μέσω ίντερνετ θα το κάνεις. Οπότε ναι, σου λέει ναι, πόσο δηλαδή αποτελεσματικό να είναι, πώς θα τους πιάσει τους τρελούς και θα προστατεύσει δηλαδή την κοινότητα από αυτούς. Δεν ξέρω γιατί οι ψυχολόγοι θέλουν να κάνουν πιο πολλά λεφτά. Αυτή είναι αλήθεια. Γιατί τώρα θα κάνουν εξέταση για το. Τι μόνο εσείς θα κάνετε λεφτά, ρε Τάσο, για κάτσε. Ναι, αλλά αν το ήξερα και αυτό, γιατί και εγώ σπούδασα εγκληματολόγος. Θα είχα κάνει εγώ το τεστ για τον government. Δεν θα το κάνω για την Victoria, δεν ξέρω. Δεν είναι καλή ιδέα. Αν το κάνω, θα το κάνουμε μαζί. Μαζί σου. Η αλήθεια είναι ότι ο νόμος λέει πρέπει να είσαι fit and proper person, όχι μόνο εκεί και εδώ και ολούθε. Τώρα, ναι, ο άνθρωπος που έχει ψυχολογικό πρόβλημα δεν είναι fit για να έχει όπλο. Τώρα, αυτοί κοιτάνε να αποδείξουν ότι έχουν κάνει το duty of care σαν κράτος να σε προστατέψουν, γιατί έχουν κάνει αυτό το tick για να πούνε ότι εμείς κάναμε κάτι δίθον, ότι βρήκαμε αν έχει αυτός ο πρόβλημα. Η αλήθεια είναι ότι όταν παίρνεις για την άδεια, λέει έχεις πάει ο νοσοκομείο, έχεις ψυχολογικό πρόβλημα, παίρνεις κάποια. Αυτό το κάνουν, από τώρα γίνεται αυτό. Δεν είναι ότι αυτές τις ερωτήσεις τις κάνουν. Ναι. Το πρόβλημα είναι το εξής. Κάποιος θα πει, ξέρεις τι, εγώ έχω κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα, παίρνω χάπια, έχω counseling, είμαι καλός άνθρωπος και δεν μπορείς να με τιμωρήσεις γιατί έχω αρρώστια. Και θα πάει στο δικαστήριο και θα κερδίσει αυτός. Μάλιστα. Ή αυτή. Λοιπόν, τώρα, για την επόμενη εβδομάδα θα δούμε. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μιλήσουμε πάλι για οπλοκατοχή. Πάντως, για να το συνοψίσουμε και για να το κλείσουμε εδώ αυτό, εσύ πιστεύεις ότι θα μετράνε τώρα αντιδράσεις με αυτό το νομοσχέδιο στη Δυτική Αυστραλία και αν δούνε χλιαρές αντιδράσεις, σε ένα χρόνο αυτά τα πράγματα θα γίνουν σε όλη την Αυστραλία, θα γίνουν πανευστραλιανά. Τώρα, για να σε ρωτήσω, γιατί η κυρία Πελαγία έχει λοιπόν το εξής ερώτημα που μας θέτει. Κύριε Λογοθέτη, θέλω να ρωτήσετε το δικηγόρο αν μπορούμε εμείς οι συνταξιούχοι να έχουμε δωρεάν private δικηγόρο. Ευχαριστώ, Πελαγία. Δωρεάν. Ναι, δωρεάν. Όχι. Όχι, είναι η απλή απάντηση. Όχι. Μπορείς να έχεις legal aid όταν έχεις health care card ή pension card και έχεις να πας στο δικαστήριο, mm-hmm, γιατί σε έχει κάνει charge η αστυνομία. Υπάρχει δικηγόρος από το legal aid. Μόνο για θέματα όμως που κατηγορείς από την αστυνομία, δηλαδή μόνο για ποινικά, μόνο για τέτοια ποινικά θέματα, δηλαδή άμα είναι family law και λοιπά, και εκεί δεν δικαιούνται, δεν μπορούν να πάρουν legal aid όσοι έχουν pension card, health care card και λοιπά, ή όχι. Μπορούν, αλλά είναι δύσκολο. Αν έχουν σπίτι, όχι. Αν έχουν σπίτι, όχι, θα βάλουν το legal aid, θα σου δώσει το aid, αλλά θα βάλει charge, θα βάλει το σπίτι σου υποθήκη για τα face. Τι λες.
Δηλαδή είναι, γιατί πρέπει να καταλάβεις, το legal aid δεν είναι από το κράτος, είναι από τους δικηγόρους. Εμείς το πληρώνουμε αυτό και κάθε φορά που γίνεται κάτι σπουδαίο, δεν υπάρχουν τα funds για να κάνει continue το legal aid. Και έχουν κόψει το legal aid στο family law τόσο πολύ, είναι απίστευτο. Πρώτα-πρώτα δεν έχεις legal aid για intervention orders. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να είσαι, δεν υπάρχουν τα λεφτά. Δηλαδή, αν σου κάνει κάποιος intervention order, έτσι, μάλιστα μπορεί να λέει και εκεί πέρα παραμύθια της καλυμάς. Εσύ είσαι υποχρεωμένος να πας εκεί πέρα με δικηγόρο, γιατί η συμβουλή συνήθως όλων των δικηγόρων είναι μην πας χωρίς δικηγόρο, πήγαινε με δικηγόρο. Ναι. Πρέπει να το πληρώσεις από την τσέπη σου, έτσι, δεν σου δίνει legal aid. Τώρα, αν μιλήσεις με το legal aid, θα σου πει ότι υπάρχει, αλλά σαν δικηγόρος, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει το funding. Γιατί και εγώ τώρα όταν έρθει ο πελάτης και λέω έχει healthcare card, το πέρασα τώρα τελευταία με ένα κύριο που ήταν 87 χρονών που τον εβάραγε η κόρη του. Πήγαμε στο δικαστήριο, λέω ο άνθρωπος δεν έχει τα λεφτά, είναι στη σύνταξη, έχει αυτό και αυτό, δεν μου δώσανε το aid. Είπανε ότι μπορεί να πάει στο δικαστήριο και υπάρχει jury lawyer που μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά. Αλήθεια είναι, οι jury lawyer που είναι εκεί πέρα, αυτός ή αυτοί που είναι εκεί πέρα, μπορεί να έχουν 20 υποθέσεις αυτή την ημέρα. Πώς μπορεί αυτός ο δικηγόρος να κάτσει μαζί σου, να σου δώσει τις... Έστω και για 10 λεπτά, ας πούμε, δηλαδή. Ή να πάει μέσα στο δικαστήριο και να πει στο δικαστή, ξέρεις, ξέρω το κύριο ή την κυρία, δεν έχει ιδέα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και αυτοί οι άνθρωποι πληρώνονται πάρα πολύ λίγο, γιατί δεν υπάρχουν τα λεφτά. Να σου δώσω παράδειγμα, ο jury lawyer που δουλεύει στο δικαστήριο, ο δικηγόρος, οι πιο πολλοί παίρνουν περίπου $92,000 το χρόνο. Που για τα δικηγορικά επίπεδα είναι τίποτα, peanuts, τίποτα. Που λέμε. Είναι ψίχουλα, είναι ψίχουλα. Δουλεύουν σαν σκυλιά, πάρα πολύ δύσκολη δουλειά, στο δικαστήριο, σαν jury lawyer, και πληρώνονται πάρα πολύ λίγα λεφτά, γιατί το κράτος δεν δίνει τα λεφτά. Yes. Δεν τα δίνει. Εμείς τα δίνουμε από τα FACE που πληρώνουμε, το Law Institute. Είναι κάτι που κάνει το επάγγελμα που δίνει πίσω να βοηθήσει τον κόσμο. Αλλά όταν γίνει κάτι σπουδαίο, όπως αυτά τα παιδιά στο Sydney που ήταν, τους λέγανε terrorists, αυτά τα terrorist trials πήραν $9 εκατομμύρια. Ορίστε. Μας φάγανε τα λεφτά, πάει να πει δεν έχουμε λεφτά για κάποιους που θέλει legal aid για family law. Δεν έχουμε λεφτά για κάποιους που θέλει λεφτά για το intervention order. Κατάλαβες, λοιπόν, δεν είναι λίγα τα λεφτά. Λοιπόν, κυρία Πελαγία, ακούσατε την απάντηση του δικηγόρου μας, του ειδικού μας, του Τάσου Ρούμπου. Δυστυχώς, φοβάμαι ότι δεν θα σας ικανοποίησε η απάντησή του, αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η κατάσταση. Και μία τελευταία ερώτηση από τον κύριο Όθωνα. Λοιπόν, για να μας πεις την προσωπική σου άποψη. Γεια σας, παιδιά. Μήπως το πρόγραμμα αφοπλισμού που εφαρμόζουν στην Αυστραλία δεν έχει σκοπό την ασφάλειά μας, αλλά έχουν άλλους λόγους που θέλουν τον αφοπλισμό των νομοταγών πολιτών? Όθωνας από το Χόμπαρτ. Τι λες εσύ? Πολλοί το λένε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος γενικά έχει αλλάξει. Δεν υπάρχει... Δεν κυνηγάμε για να φάμε το φαΐ όπως τα παλιά τα χρόνια. Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι το όπλο, αν δεν έχεις need για αυτό το όπλο, γιατί το θέλεις. Και αυτό είναι το ζήτημα. Γιατί μια φορά και έναν καιρό κυνηγάγανε για να φάνε. Για να ζήσουν, ναι. Ήταν για λόγους επιβίωσης το κυνηγή. Ακριβώς. Ναι. Τώρα αυτό δεν υπάρχει. Ναι. Και σου λέει αυτό είναι άλλο πρόβλημα. Γι' αυτό θέλουν να πάρουν το όπλο, γιατί δεν υπάρχει αυτή η ανάγκη. Ο κόσμος πολλής λέει, μου παίρνει το όπλο και δεν μπορούμε να κάνουμε απελευθέρωση αντίθετα της κυβέρνησης. Πάμε σε άλλα σενάρια εκεί πέρα. Ναι, πάμε σε άλλα σενάρια. Να σου πω το μόνο που μπορώ να σου πω που με φοβερίζει είναι ότι όταν σταματήσουν το φαντάρικο, γιατί σταματάνε τους φαντάρους, και στην Αυστραλία δεν πρέπει να πας για φαντάρους, στην Ελλάδα πρέπει να πας για φαντάρους. Όταν πας για φαντάρους, σε μαθαίνουν πώς να χρησιμοποιήσεις το όπλο. Καλά τώρα, τι μαθαίνεις και στην Ελλάδα, άσε τώρα, μην πούμε εκεί πέρα. Γιατί έχουμε πάει φαντάρι, ξέρουμε λοιπόν. Μαθαίνεις πώς να κάνεις γόπινγκ, το ξέρεις το γόπινγκ, ναι. Γόπινγκ, πευκοβελόνιν και ούτω καθεξής, λοιπόν. Διάβολο εβδομάδες, αλλά μιλάμε... Καλά, άμα είσαι οικάς, αλλά εντάξει, λοιπόν.
Έγινε. Λοιπόν, Τάσο μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Ναι. Ευχαριστώ, Νίκο. Να είσαι καλά. Γεια. Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.